Στο ένα ελεύθερο μου χρόνο αλλάζω πάνε. Φτιάχνω γάλατα. Και κοιμάμαι 10 λεπτά μέχρι να Κοιμάμαι λίγο. Ε, μετά ξαναλάζω πάντα. Ξαναφτιάχνω γάλατα. Φτιάχνουμε φρουτόκρεμες Φανταστικά. Και ξαναλάζουμε πάνε και, πάλι παλιέγοντα. Και ξανά είναι η μέρα τη μαρμότητα. Αν βλέπουμε 10 λεπτά λίγο τηλεόραση και ή είμαστε στο κινητό, ξέρει τώρα, είναι και αυτό στι μέρε μα. Εξακολουθεί να σου λείπει ο δρόμο και το ρεπορτάζ που έχει πει Πολύ. ότι είναι. Ναι, φοβερά. Θε να ξεχυθεί έτσι στου δρόμου. Κοίταξε, εγώ ρεπόρτερ είμαι στην πραγματικότητα. Έτσι. Εγώ 23... Στην ψυχή είμαι ρεπόρτερ. 23 χρόνια ρεπορτάζ έκανα. Ό,τι ρεπορτάζ, ρεπορτάζ, μου πει, το έχω κάνει. Να έχω προσγειωθεί πάνω σε αεροπλανοφόρο με μαχητικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Να έχω πάει στην Κίνα. Να έχω πάει στην Ουκρανία στον πόλεμο που κάτσα ένα μήνα, ό,τι θε από ρεπορτάζ δεν Τώρα κάτσε σπίτι σου και φτιάξει το φρουτόκραμα, έχει κάνει πάρα πολλά. Μην παραπονιέσαι. Ε, τότε δεν τα είχα τα μικρά και γκρίνιαζε η Χριστίνα και οι μεγάλε που πήγα στην Ουκρανία. Να σε ρωτήσω, αυτό που λε, α πούμε τώρα, ω πατέρα παιδιών, πόσο εύκολο ήταν να πα στην Ουκρανία, Δηλαδή δεν είχε ένα άγχο παραπάνω. Κοίταξε να δει κάτι. Ένα άγχο όταν πα σε έναν πόλεμο, φυσικά και το έχει και φυσικά και το σκέφτεσαι πάρα πολύ για να το κάνει. Από την άλλη, ε, το να καταγράψεις ένα τέτοιο γεγονός την ώρα που συμβαίνει είναι κάτι που νομίζω για τους δημοσιογράφους είναι απαραίτητο εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, θε να το κάνει στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν βάζει σε κίνδυνο τη ζωή σου. Ακόμα και αν βάζει σε κίνδυνο τη ζωή σου. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι ήμουν προσεκτικό και ότι δεν θα έθετα σε κίνδυνο τη, τη ζωή μου και κατ' επέκταση την οικογένειά μου. Πρόσεχα. Αλλά Δημοσιογραφικά ήθελα να το κάνω, Ναι. Έχει να γίνει πιο ευαίσθητο στι ε, κακέ ειδήσει που δυστυχώ είναι πάρα πολύ συχνέ. Κοίτα, ω μπαμπά, υπάρχει ένα περιστατικό ε, που δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ ε, στι μεγάλε πυρκαγιέ τη Τότε που ένα άλλο μπαμπά έχασε τα παιδιά του στι πυρκαγιέ και του πήρα μία συνέντευξη τότε μέσα σε κλάματα βέβαια και, και, από αυτό και από μένα και, και δεν μπορούσα πραγματικά δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Γενικώ όμω, σαν ε, δημοσιογράφο, είμαι σκληρό. Προσπαθώ να μην συνδέομαι με το θέμα, διότι δεν θεωρώ ότι ο δημοσιογράφο πρέπει να γίνεται πρωταγωνιστή σε ένα θέμα, πρέπει να το καταγράφει. Όμω εκείνη τη φορά και ίσω και άλλη μία φορά, ε, δεν τα κατάφερα να το διαχειριστώ. Και είστε και δύο δημοσιογράφοι στο ίδιο σπίτι. Χριστίνα, τουλάχιστον ελπίζω, πιστεύω, σε βλέπει, έτσι. Δηλαδή δεν θα το αντέξει. Η Χριστίνα το. με βλέπει, ναι. Η Χριστίνα, η Χριστίνα με βλέπει για να μου κάνει παρατηρήσει. Κάνει παρατηρήσει. Ε, βέβαια. Θέλει να με κάνει να βελτιώνομαι. Είναι αυστηρό κριτή η Χριστίνα, δεν σε αποθεώνει. Είναι, είναι αυστηρό, αλλά δίκαιο κριτή. Και πολλέ φορέ με αποθεώνει κιόλα. Ε, οπότε εύχομαι πολλά ταξίδια, ευχάριστε ειδήσει και επαγγελματικά και επιπροσωπικού μόνο. Να βρείτε τα πατήματά σα και να κάνετε φοβερά ταξίδια όλοι μαζί πολύ σύντομα. Ε, αυτό: Να κάνουμε μια εκπομπή με την Χριστίνα να παίρνουμε και τα μόρα μαζί. Και τα, και, και τα μεγάλα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που πάμε. Και θα μα γράψει κιόλα το παπί. Θα γράψω και στο παπί βεβαίω.